Μπορεί η κίνηση στο νησί της Ζακύνθου να ήταν αυξημένη τον Αύγουστο, όμως η διοίκηση του επιμελητηρίου εμφανίζεται προβληματισμένη όσον αφορά στην πορεία της επιχειρηματικότητας και του τουρισμού, καθώς τα πράγματα δεν πήγαν ακριβώς όπως τα περίμεναν. Όπως έχω πει, είναι μια ιδιαίτερη χρονιά μετά την πανδημία, μια χρονιά η οποία πέρα των άλλων αξιολογούμαστε και από την αγορά, επομένως πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι όλη αυτή τη χρονιά τι προβλήματα συναντήσαμε και να έχουμε ένα σχέδιο για το 24 ή για την επόμενη πενταετία. Ο πρόεδρος του φορέα Φώτης Κώτης σημείωσε ότι πρέπει να υπάρξει μια γενική ανασύνταξη στο νησί προκειμένου να δημιουργηθεί μια νέα δυναμική για τα επόμενα χρόνια. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Η Ζάκυνθος γέμισε, αλλά το να γεμίζει ένα νησί διαχειριστικά, όπως αντιλαμβάνεστε, βγαίνουν και όλα τα προβλήματα ή ότι ουσιαστικά δεν το έχει σχεδιάσει σωστά, γιατί με τέτοιο πλήθος τουριστών, όπως αντιλαμβάνεστε, όλα είναι στο φως. Οι επιχειρηματίες κρατούν μικρό καλάθι και περιμένουν την τελική εικόνα μόλις κλείσει η τουριστική περίοδος. Ο Ιούνιος δεν ήταν τόσο καλός και νομίζω και σε όλη την νησιωτική Ελλάδα, γιατί έτυχαν και διάφορα, ήταν και διπλές εκλογές και όλα αυτά. Εμείς ξεκινάμε πάντα με πολλούς Έλληνες όλης της Ελλάδας, κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα έχουμε πολύ κόσμο. Αυτό άργησε να ξεκινήσει και οι πληροφορίες που έχω είναι ότι θα κρατήσει αρκετά πίσω, θα πάει πίσω στο Σεπτέμβριο αρκετά καλά, γιατί ουσιαστικά ο πρώτος μήνας δεν πήγε καλά. Και επιλέγουν να κάνουν το Σεπτέμβρη, είναι πιο ήσυχος. Έχουμε και το σημαντικότερο, τη σύγκριση και την εικόνα του 22, έτσι. Να δούμε δηλαδή το 22 που ήταν μια χρονιά που ουσιαστικά δεν είχαμε tour operators, μεγάλες αγορές, ήταν μια χρονιά διεκδίκησης τουριστών και το 21, αλλά ειδικά το καλοκαίρι του 22 είδαμε ένα καινούριο μείγμα τουριστών. Πρέπει να αξιολογήσουμε λοιπόν το 22, να αξιολογήσουμε το 23. Το μόνο σίγουρο που μπορεί να αντιληφθούν οι περισσότεροι είναι πως το τουριστικό μοντέλο έχει αλλάξει καθοριστικά σε σχέση με τη χρονιά του 2019. Αυτό που αναζητούν όλοι είναι μια νέα φόρμουλα που θα μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτά τα δεδομένα που έχουν προκύψει εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, του κορονοϊού και της ενεργειακής κρίσης.